Ήταν 12 Μαΐου του 2014 όταν βρέθηκαν τμήματα από τα ιερά λείψανα του Αγίου Μύρωνα στον τάφο του με τις εικόνες ανακομιδής των λείψανων να είναι συγκλονιστικές. Σαν σήμερα συμπληρώνονται 9 χρόνια από την ανακομιδή των ιερών λείψανων με το φερόνιμο ιερό ναό της Κομοπόλεως του Αγίου Μύρωνα να γιορτάζει όπως κάθε χρόνο παρουσία πλήθους κόσμου αλλά και τουριστών. Με αρχιεπίσκοπο Κρήτης, τον πρώην Κρήτης Ειρηναίο, είχαμε την ευλογία αυτή τη μεγάλη να έχουμε την ανακομιδή των λειψάνων εκ του τάφου των ιερών του Αγίου. Ήταν ένα μεγάλο γεγονός το οποίο όλοι χαρήκαμε και όλοι πανηγυρίσαμε και πανηγυρίζουμε κάθε χρόνο. Το χωριό μας έχει μεγάλη ιστορία. Είμαστε πάρα πολύ ευτυχισμένοι που έχουμε τον Άγιό μας. Μας βοηθά όλους τα πάντα, ειδικά στις αρρώσκες μας, στα προβλήματά μας. Είμαι παντρεμένη εδώ. 50 χρόνια είναι προστάτης μου. Με τον Άγιο Μύρωνα πρόδεψα στη ζωή μου. Όλο το χωριό, ο Άγιος είναι δυνατός. Τον σεβόμαστε, τον εκτιμούμε, τον αγαπούμε. Σήμερα πράγματι ο Άγιος Μύρωνας είναι ένας που βοηθάει πάρα πολύ κόσμο, έχει κάνει πολλά θαύματα. Τα λείψανα είναι 16 αιώνων, ενώ η αποκάλυψή τους έγινε καθώς υπήρξαν αναφορές από πιστούς για όνειρα και σημάδια. Ο Άγιος ζήτησε μετά από 1750 χρόνια περίπου την ανάδυση των λειψάνων του εκ του τάφου του και έτσι το καταθέσαμε αυτό στον πρώην Κρήτης και εκείνος αποφάσισε την ανακομιδή των λειψάνων του Αγίου την οποία κάναμε στις 12 του Μάη του 2014. Τα τελευταία 20 χρόνια της ζωής σου τα αφιέρωσε εδώ. Κοιμήθηκε εδώ, είναι ο τάφος του μέσα όπως ξέρετε. Σήμερα γιορτάζουμε τον Άγιο Μύρωνα, μεγάλη χάρη του. Επέζει την περιφέρειά μας, έχει κάνει πολλά θαύματα. Το πρωί τελέστηκε όρθως η Θεία Λειτουργία και Λιτάνευση των Ιερών Λειψάνων του Αγίου Μύρωνα, ενώ μετά το πέρας Λιτανίας ακολούθησε κέρασμα σε όλους τους προσκυνητές.